σημερινή σας διάλεξη, για την προσφορά σας στο τμήμα μας γενικότερα και θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα με τη σειρά μου. Θέλω να ευχαριστήσω το τμήμα σας και σας προσωπικά, κύριε Καπαγερίδη, για την πρόσκληση που μου κάνατε να είμαι σήμερα μαζί σας, έστω και διαδικτυακά, και ελπίζω την άλλη φορά να μπορέσουμε να το οργανώσουμε και να είμαι μαζί σας, στο χώρο σας. Καλημερίζω τους φοιτητές που είναι στην αίθουσα και τους διαδικτυακούς φοιτητές και να αρχίσουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, θα σας μιλήσω όπως προείπε και ο καθηγητής ο κύριος Καπαγερίδης για το εργαστήριο Λίθος, το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας διακοσμητικών πετρωμάτων. Η σημερινή, μ' ακούτε όλα κανονικά, εντάξει? Μια χαρά κανονικά. Okay. Λοιπόν, τα περιεχόμενα της σημερινής παρουσίασης θα είναι ο σκοπός της ΕΑΓΜΕ και ο στόχος, σύμφωνα με το νόμο 4602 του 19, όταν από ΙΓΜΕ γίναμε ΕΑΓΜΕ, από Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, τις αρμοδιότητες της ΕΑΓΜΕ, γενικά για το εργαστήριο Λίθος, τις κατηγορίες των διακοσμητικών πετρωμάτων, τις δοκιμές που εκτελούνται στο εργαστήριο Λίθος και θα κατηγοριοποιήσουμε τις δοκιμές σε μηχανικές, φυσικές, περιβαλλοντικές και κάποια παραδείγματα εργασιών που έχουμε ολοκληρώσει. Έτσι να πάρετε μια γενική εικόνα και ιδέα το τι κάνουμε στο εργαστήριο και γιατί αυτό είναι χρήσιμο για τον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων. Ας αρχίσουμε λοιπόν για το σκοπό της ΕΑΓΜΕ, που είναι η διερεύνηση, να πάρω αυτό εδώ, που είναι η διερεύνηση και η επιστημονική παρακολούθηση γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων για λογαριασμό του δημοσίου, η εκπόνηση μελετών και η παροχή γνωμοδοτήσεων και γνωματεύσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε θέματα γεωεπιστημών, γεωλογικών κινδύνων, γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, μεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικειμένων, η γεωλογική, υδρογεωλογική και μεταλλευτική έρευνα της χώρας και η μελέτη αξιοποίησης του υπόγειου πλούτης και η άσκηση ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων. Να αναφέρω εδώ, πριν προχωρήσουμε και αναλύσουμε το οργανόγραμμα, την οργανωτική διάρθρωση της ΕΑΓΜΕ σύμφωνα με το νόμο 4602 του 19 που σας προανέφερα, να έχετε έτσι μια ιδέα ότι η ΕΑΓΜΕ και το ΙΓΜΕ πριν και η ΕΑΓΜΕ σήμερα ασχολείται με όλα τα αντικείμενα εκτός των υδροχονανθράκων, εκτός της έρευνας των υδροχονανθράκων. Όπως βλέπετε, η ΕΑΓΜΕ έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της, με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το Γενικό Διευθυντή, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, έχει 6 περιφερειακές μονάδες στην Ανατολική Μακεδονία, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, λέω την έδρα των περιφερειακών μονάδων, την Κοζάνη, η ΕΑΓΜΕ της Κοζάνης, στην Ήπειρο που είναι στη Πρέβεζα, Τρίπολη στην Πελοπόννησο και τη Κρήτη στο Ρέθυμνο. Και αποτελείται από 6 διευθύνσεις. Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών, Διεύθυνση Γενικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Υδατικών Πόρων, η Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής, η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δανή και η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων. Είναι μια νέα διεύθυνση η οποία ιδρύθηκε με το 19 με την ίδρυση της ΕΑΓΜΕ. Το εργαστήριο Λίθος, το οποίο μιλάμε σήμερα και το οποίο προείσταμε, ανήκει στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής, τις οποίες επίσης προείσταμε, η οποία έχει 5 τμήματα. Κοιτασματολογική και μεταλλευτική έρευνα, ορυκτολογία, πετρογραφία, η γεωχημεία και περιβάλλον, η γεωτεχνολογία ορυκτών πρώτων υλών και το τμήμα γνωμοδοτήσεων. Έτσι, στα γρήγορα, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΕΑΓΜΕ?
βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδος. Αυτό είναι το α και το ω της έρευνας που είχε κάνει το ΙΓΜΕ τόσα χρόνια και συνεχίζει η ΕΑΓΜΕ. Η χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δομής του χερσαίου και του υποθαλάσσιου τμήματος της Ελλάδος, οι νεοτεκτονικές και σεισμοτεκτονικές μελέτες, οι μελέτες για πράξεις καθορισμού Αιγαιαλού και παλαιού Αιγαιαλού, έρευνα και εντοπισμός ρηκτών πρώτων υλών, οι έρευνες και μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα, οι εφαρμοσμένες ορυκτολογικές, πετρολογικές, γεωχημικές και περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες τεχνολογικών περιβαλλοντικών εφαρμογών ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, οι γεωαρχαιολογικές έρευνες, τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, γεωφυσικές έρευνες, υδρογεωλογικές, υδρολογικές μελέτες και έλεγχοι, οι αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και μεταλλευτικών δειγμάτων, δειγμάτων νερών, στερεών, καυσίμων, ορυκτών πρώτων υλών, έλεγχος δομικών υλικών για την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπεται για τις κατασκευές και θα μιλήσουμε μετά αναλυτικότερα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και διαχειριστικών για τα αντικείμενα αρμοδιότητας της ΕΑΓΜΕ, η γεωθερμική έρευνα, η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Γεωθερμικών Σημείων, η αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων, η σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου και επικινδυνότητας εκπόνησης σχεδίων αντιμετώπισης των γεωκινδύνων, η σύνταξη γνωμοδοτικών εκθέσεων και παροχή τεχνικών συμβουλών για τα αντικείμενα και τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΑΓΜΕ. Αυτό, οι γνωμοδοτικές εκθέσεις συντάσσονται κατόπιν αιτήματος που έρχεται από το Υπουργείο. Η παροχή γνωμοδοτήσεων για μεταλλευτικά και λεωδομικά θέματα. Η παροχή υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Η παροχή γνωμοδοτήσεων για την αδειοδότηση γεωπιστημονικών ερευνών στον ελληνικό χώρο. Οι ψηφιακές βάσεις γεωδεδομένων που έχουμε, που μπορείτε να μπείτε στο site της ΕΑΓΜΕ και να περιηγηθείτε σε όλες τις βάσεις οι οποίες είναι ανεπτυμμένες, η ίδρυση και η λειτουργία εργαστηρίων, η έκδοση και η πώληση γεωλογικών και διαφόρων άλλων θεματικών χαρτών, η άσκηση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, η εκπροσώπηση της Ελλάδος στα διεθνή και ευρωπαϊκά γεωλογικά Ινστιτούτα και οργανισμούς, όπως είναι τα Eurogeosurveys, η Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Ινστιτούτων, το IUGS και το AGS, και η εκμετάλλευση των μέσων της και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους. Αυτή ήταν μια γενική επισκόπηση το τι κάνει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Και συνεχίζουμε τώρα, μπαίνουμε στο κατεξοχήν αντικείμενο για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα, για το λίθος του εργαστήριου ελέγχου ποιότητας διακοσμητικών πετρωμάτων. Εντάξει, μέχρι στιγμής όλα ok? Μια χαρά. Okay. Λοιπόν, το λίθος λειτουργεί υπό τη σημερινή του μορφή από το 1999. Είναι διαπιστευμένο από το 2002 κατά ΕΛΟΤ EN17025 από το ΕΣΥΔ. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Έχουμε πάρει το πιστοποιητικό διαπίστευσης αριθμός 70. Είναι πολύ στα αρχικά στάδια, δηλαδή στην αρχή του ΕΣΥΔ είχαμε διαπιστευθεί, γιατί σήμερα ο αριθμός αυτός φτάνει τη χιλιάδα. Προσφέρει υπηρεσίες στον εγχώριο κλάδο διακοσμητικών πετρωμάτων, εργασίες υπέρ τρίτων, δραστηριοποιείται και στον τομέα της βασικής έρευνας, συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή προγράμματα. Στο εργαστήριο εκτελούμε δοκιμές προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και των αισθητικών χαρακτηριστικών των διακοσμητικών πετρωμάτων. Τα φυσικομηχανικά και αισθητικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται κυρίως με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN, τα European Norms. Πριν καθιερωθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το εργαστήριο εκτελούσε δοκιμές τόσο με τα γερμανικά πρότυπα DIN, όσο και με τα αμερικάνικα πρότυπα ASTM. Υπήρχαν και διάφορα άλλα, τα UNI, τα ιταλικά, τα AFNOR, και σχεδόν κάθε κράτος μέλος είχε τα δικά του πρότυπα. Η Ελλάδα είχε τα γερμανικά, αλλά πλέον και το πρόβλημα ήταν ότι κάθε κράτος, για, ας πούμε για ένα μάρμαρο
Κάθε κράτος είχε κάποια χαρακτηριστικά για κάθε υλικό, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να συγκριθούν. Το καλό με τα ευρωπαϊκά, τα ενιαία πλέον πρότυπα ΙΕΝ, είναι ότι άμεσα ο κάθε καταναλωτής ή κάθε εταιρεία, κάθε αρχιτεκτονικό γραφείο, κάθε μηχανικός μπορεί άμεσα να συγκρίνει όταν θέλει να βάλει π.χ. ένα μπέζ μάρμαρο ή ένα άσπρο μάρμαρο, π.χ. του τρανόβαλτου άσπρο που είναι και στην περιοχή σας, να θέλει να το αντιπαραθέσει με το μάρμαρο της Καράρας που επίσης είναι άσπρο της Ιταλίας, μπορεί άμεσα να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι και το νόημα του ότι έχουμε κοινά, δουλεύουμε με κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Και επειδή το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο, και τι θα πει διαπιστευμένο, ότι κάθε χρόνο ελεγχόμαστε όσον αφορά την επάρκεια των μηχανημάτων και το ότι όλα γίνεται βάσει των προδιαγραφών των προτύπων. Οπότε είμαστε άμεση συγκρίσιμοι με τα εργαστήρια του εξωτερικού, τα οποία είναι διαπιστευμένα. Επίσης, το εργαστήριο συμβάλλει στην απόδοση της υποχρεωτικής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμανσης ΕΕ, Ευρωπαϊκής Σήμανσης Συμμόρφωσης, σε τελικά προϊόντα από διακοσμητικά πετρώματα. Δηλαδή, δεν επιδέχεται κάποιος παραγωγός, κάποιος έμπορος, δεν είναι υποχρεωμένος να έχει σήμανση ΕΕ όταν το υλικό του το πουλάει σε όγκους ή σε πλάκες. Είναι μόνο για τελικά προϊόντα, δηλαδή δάπεδα, πλάκες για δάπεδα, για σκάλες και ορθομαρμάρωση κλπ. Τέλος, διενεργεί αυτοψίες με σκοπό την επίλυση προβλημάτων μετά την εφαρμογή προϊόντων από διακοσμητικά πετρώματα. Εδώ βλέπετε το τελευταίο πιστοποιητικό διαπίστευση του εργαστηρίου, το αριθμός 70 που σας είπα στην αρχή, παύλα 9, δηλαδή έχει ανανεωθεί 9 φορές από το 2002 που πήραμε την πρώτη φορά. Η τελευταία ανανέωσή του σχετικά πρόσφατη είναι στις 17 του περασμένου μήνα, 17 Νοεμβρίου του 2023. Αυτό είναι αντίστοιχο και στα αγγλικά και έχει ισχύ σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα και η δομική λίθη. Όταν λέμε φυσικά διακοσμητικά πετρώματα και δομικούς λίθους, τι εννοούν? Εννοούμε τα μάρμαρα, τους ασβεστόλιθους, τους γρανίτες, τους σχιστόλιθους. Οι εφαρμογές των υλικών αυτών είναι απεριόριστες. Αρκεί να πληρούν γιατί τις οικονομικές, τεχνικές και οικολογικές απαιτήσεις. Παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή του φυσικού διακοσμητικού πετρώματος για ένα έργο είναι η δυνατότητα εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας επεξεργασίας για την επιθυμητή επεξεργασμένη επιφάνεια που χρειαζόμαστε και η ποιοτική και ποσοτική, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, εξασφάλιση του υλικού που θα χρειαστεί για το συνολικό έργο. Δηλαδή, όταν αποφασίσουμε να βάλουμε ένα μάρμαρο, δεν θέλω να πω κάποιο συγκεκριμένο, θα πρέπει εκτός από τα χαρακτηριστικά του υλικού, εκτός από το χρώμα, εκτός από τα ποιητικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ελέγξουμε και αν ο ενδιαφερόμενος, ο παραγωγός ή ο μεσάζοντας ή θα μπορεί να εξασφαλίσει όλη την ποσότητα και αυτή την ποιότητα για το όλο έργο. Επίσης, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική επιλογή του φυσικού διακοσμητικού πετρώματος είναι οι χημικές και φυσικομηχανικές ιδιότητες, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές για να μην επηρεαστεί το υλικό από κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Και τέλος, το συνολικό κόστος της επένδυσης. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι παράγοντες λαμβάνουν την υπόψη στην αρχή, στο σχεδιασμό για να επιλέξουμε το τελικό προϊόν, ποιο τελικό προϊόν τελικά θα επιλεγεί για κάποιο συγκεκριμένο έργο. Γι' αυτό ο έλεγχος των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών ενός υλικού είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να δεις αν το υλικό που θα επιλέξεις θα μπορεί να αντέξει το χρόνο. Γιατί δεν, όπως κάνανε παλιά και σήμερα κάποιοι, κυρίως οι αρχιτέκτονες, που επιλέγουν το υλικό ανάλογα με το χρώμα.
Όπως προαναφέραμε, για να ισχύουν όλα αυτά απαιτείται πιστοποίηση της ποιότητας του πετρώματος. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της καταλληλότητας του υλικού επιτυγχάνεται μόνο μέσω πλήρους εργαστηριακής μελέτης, δηλαδή της εξέτασης των φυσικομηχανικών ιδιότητων, οι οποίες καθορίζουν την ικανότητά του υλικού, δηλαδή, στο να αντισταθεί στη μόλυνση του περιβάλλοντος και τις μηχανικές καταπονήσεις. Η γνώση των φυσικομηχανικών και περιβαλλοντικών ιδιότητων των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς τους στην οικοδομή με την πάροδο του χρόνου. Τα ορυκτολογικά και πετρογραφικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται από τις μακροσκοπικές και μικροσκοπικές μελέτες σε λεπτές τομές δειγμάτων και στοχεύουν στη σύνθεση της γενικής αισθητικής εικόνας ενός υλικού. Η αισθητική εικόνα ενός υλικού αποτελεί τη συνισταμένη της ομοιογένειας, της κοκομετρίας, του χρώματος, της υφής, το σχήμα δηλαδή, της διαστάσης, κρυσταλλική μορφή, τον τρόπο σύνδεσης των κρυστάλλων ή των κόκκων μεταξύ τους και άλλων διαγενετικών και δευτερογενών φαινομένων. Αυτά σίγουρα τα έχετε κάνει, τα έχετε διδαχθεί στο μάθημα της ορυκτολογίας, της πετρογραφίας. Και πάμε, όταν λέμε διακοσμητικά πετρώματα, ποιες κατηγορίες έχουν. Θα μου επιτρέψετε να πιω λίγο νεράκι. Ευχαριστώ. Είναι τα μεταμορφωμένα πετρώματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ασβεστητικά και δολομητικά μάρμαρα, τα σιπολινομάρμαρα και οι οφυτασβεστίτες. Πάμε στα ζυγματογενή πετρώματα, όπου έχουμε τους ασβεστόλιθους, τους τραβερτίνες, τους ψαμίτες, τους όνυχες και τα αλάβαστρα, και στα μαγματικά πετρώματα, που έχουμε τους γρανοδιορίτες, τους γνεύσιους και τους γρανίτες. Εδώ σας έχω μία, επειδή μου αρέσει το σχήμα αυτό, είναι του κυρίου Χατζηπέτρου, του καθηγητή από το ΑΠΗ ΘΙΤΑ, μια σχηματική παράθεση το πώς του κύκλου ζωής, του κύκλου δημιουργίας των πετρωμάτων, των διαφόρων μορφών πετρωμάτων. Τα υφιστιακά και πυρηγενή, μετά την αποσάνθρωση και τη μεταφορά τους, έχουμε την ζυματογένεια των πετρωμάτων, τα ζυματογενή με υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, έχουμε τα μεταμορφωμένα, μετά έχουμε ανάπτυξη, έχουμε πάλι τα πλουτόνια πυρηγενή πετρώματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, και πιθανά θα το γνωρίζετε, θα σας το έχουν πει οι καθηγητές σας, ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις 5 πιο σημαντικές χώρες παραγωγής και εξαγωγής διακοσμητικών πετρωμάτων διεθνώς. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη στην πλευρά της διαφάνειας με όλες τις μαρμαροφόρες περιοχές του ελληνικού χώρου και αρχίζουμε να τις κατονομάζουμε αυτές, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με όπως τις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Καβάλας, όπου ανήκει και η Θάσος, έχουμε εξορίσσονται τα δολομετικά και ασβεστητικά μάρμαρα. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Κοζάνη, Βέρεια, όπου εξορίσσονται ασβεστητικά μάρμαρα, ασβεστόλιθοι, τραβερτίνες και οφυτασβεστίτες. Στην Ήπειρο, όπου έχουμε ασβεστόλιθους, ασβεστολιθικές πλάκες και ψαμίτες. Εδώ είναι όχι το τι έχουμε σαν υλικά, αλλά όπου βλέπετε τις κουκίδες στο χάρτη, είναι ότι περιοχές που γίνεται εξόρυξη, που υπάρχουν ενεργά λατομεία. Στη Θεσσαλία, στο Λάρισα και Μαγνησία, έχουμε μάρμαρα, έχουμε σχιστόπλακες και σχιστόλιθους. Στην κεντρική Ελλάδα, Εύβοια, Λιβαδιά και στις περιοχές του Ελικόνα και της Ριτσόνας, έχουμε μάρμαρα, σχιστόπλακες και ασβεστόλιθους. Στο προηγουμένως, απλώς έτσι, όταν λέμε σχιστόπλακες στη Θεσσαλία, εννοούμε τις σχιστόπλακες Πηλίου, όπου είναι δύο περιοχές, το Καλαμάκι και κάτω στη Σική, οι οποίοι είναι διαφορετική σύσταση. Και στην κεντρική Ελλάδα, όταν λέμε πάλι σχιστόπλακες, εννοούμε τις σχιστόπλακες Καρίστου. Επίσης, στην Αττική, στο Διόνυσο και στο Γραμματικό, έχουμε μάρμαρα και τραβερτίνες και φυσικά στην Πελοπόννησο, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, όπου εξορίσσονται ασβεστόλιθοι, τραβερτίνες, πορόλιθοι, μάρμαρα, γνευσιοσχιστόλιθοι, οφυτασβεστίτες, φυσιακά πετρώματα. Εδώ έχουμε σφαιρικά
καλύψει τις μαρμαροφόρες περιοχές του ελλαδικού χώρου και απλώς θα ήθελα να σας τονίσω ότι η περιοχή μαρμαροφόρους, περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη, δηλαδή οι τρεις συνομοί, οι δύο, Δράμας, Καβάλας και η Θάσος, τρεις περιοχές, Δράμα, Καβάλα, Θάσος, εξορίσει περίπου το 70% της ελληνικής παραγωγής. Είναι η μεγαλύτερη μαρμαροφόρος περιοχή της Ελλάδος σήμερα. Και πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ποιες δοκιμές εκτελούνται στο εργαστήριο λίθος και γιατί. Είναι τρεις κατηγορίες, όπως σας προανέφερα στην αρχή, οι μηχανικές δοκιμές, οι φυσικές δοκιμές και οι περιβαλλοντικές δοκιμές. Αρχίζουμε με τις μηχανικές δοκιμές. Έχουμε χρόνο. Πρώτη είναι ο προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο. Ο προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό σταθερή ροπή. Ο προσδιορισμός της αντοχής σε μονοαξονική θλίψη. Ο προσδιορισμός της αντίστασης σε απότρυψη. Ο προσδιορισμός της ολισθηρότητας με τη βοήθεια συσκευής δοκιμής με εκρεμές. Ο προσδιορισμός του φορτίου θράψης στην οποία αγκύρωσης, μια πολύ ιδιαίτερη δοκιμή. Είμαστε το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα που την εκτελεί. Είναι απαραίτητη όταν το υλικό χρησιμοποιείται στις ορθομαρμαρώσεις, δηλαδή στις εξωτερικές πλευρές των κτηρίων, όπου πλέον σήμερα ο κύριος τρόπος ορθομαρμάρωσης είναι με αγκύρια και όχι δεν κολλάνε όπως παλαιότερα τα μάρμαρα στις επιφάνειες. Και ο προσδιορισμός της ενέργειας θράψης. Και όπως αναφέραμε, όλες αυτές οι δοκιμές εκτελούνται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΙΕΝ. Πάμε στις φυσικές δοκιμές. Είναι ο προσδιορισμός της φινόμενης πυκνότητας και του ανοιχτού πορόδους του υλικού, της υδαταπορρόφησης σε ατμοσφαιρική πίεση, της υδαταπορρόφησης λόγω τριχοειδών και η πετρογραφική εξέταση. Και τέλος, οι περιβαλλοντικές δοκιμές είναι ο προσδιορισμός της αντίστασης σε παγετό και ο προσδιορισμός της αντίστασης σε γύρανση με θερμικό ευνηδιασμό. Αυτές είναι όλες οι απαραίτητες δοκιμές που ορίζουν τα πρότυπα και υπάρχει συνδυασμός δοκιμών ανάλογα με τη χρήση του κάθε υλικού, δηλαδή άλλες δοκιμές απαιτούνται όταν χρησιμοποιούνται τα υλικά σαν τελικά προϊόντα, ας πούμε, κυβόληθρον για εξωτερικής πλακοστρώσης πλατιών κτλ. Άλλες όταν είναι άλλο πρότυπο ορίζει τις δοκιμές όταν τα υλικά πάει για ορθομαρμάρωση, άλλο όταν είναι για δαπεδοστρώσεις δαπέδων σπιτιών ή ξενοδοχείων ή κλπ. Ή δαπεδοστρώσεις για σκάλες κτλ. Και άλλες όταν είναι μόνο για εσωτερική χρήση και άλλες προσθέτονται και κάποιες όταν η χρήση είναι και στο εξωτερικό. Και αρχίζουμε να αναλύσουμε λίγο τις μηχανικές δοκιμές και όλες τις δοκιμές στη συνέχεια μία-μία, αυτές που αναφέρουμε. Όπως προανέφερα, εκτελούνται κατά κανόνα σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα ΙΕΝ. Έχουμε τη δυνατότητα να εκτελούμε και γύρω στις 7 δοκιμές σύμφωνα με τα αμερικάνικα πρότυπα, η ASTM. Το κάνουμε και αυτό για κάποιες εταιρείες που εξάγουν στην Αμερική ή και κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου απαιτούν τα υλικά να έχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, να έχουν αμερικάνικα πρότυπα. Αλλά απλώς δεν είμαστε διαπιστευμένοι στις δοκιμές που εκτελούμε κατά ASTM. Αρχίζουμε λοιπόν με τις μηχανικές δοκιμές όπως προαναφέραμε, αντοχή σε κάμψη και εδώ βλέπετε με τον αριθμό του προτύπου, το IN 12372. Ο δεύτερος αριθμός που βλέπετε πίσω από τον αριθμό των προτύπων, το 2022 για παράδειγμα εδώ, είναι ο αριθμός
του έτους, ο αριθμός ανανέωσης του προτύπου. Υπάρχουν ευρωπαϊκές τεχνικές επιτροπές, όπως λέγονται, οι οποίες σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεδριάζουν και βελτιώνουν συνέχεια τα πρότυπα. Εδώ βλέπετε η κάμψη, υποσταθερή ροπή, το 13-161, ισχύει από το 8. Κάθε χρόνο παρατηρούμε μέσω του ΕΛΟΤ, βλέπουμε αν έχουν επέλθει καινούργια πρότυπα, ώστε να τα αγοράσει το εργαστήριό μας, ώστε να προσαρμοζόμαστε και να είμαστε πάντα, να εκτελούμε δοκιμές αξιόπιστες και σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στην αγορά. Εδώ βλέπουμε την μοναξιονική της θλίψη με το πρότυπο 1926, την αντίσταση σε απότρυψη, την ολισθηρότητα με τη βοήθεια συσκευής δοκιμής με κρεμές, το φορτίο θράψης στην διαγύρωση και την ενέργεια θράψης. Πάμε να αναλύσουμε τώρα μία-μία τις μηχανικές δοκιμές. Έχουμε τον προσδιορισμό της αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο ή την κάμψη τριών σημείων όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Το πρότυπο είναι του 22. Τι είναι όμως η κάμψη? Είναι η αντοχή σε κάμψη. Είναι ο λόγος της ροπής κάμψης που προκαλεί τη θράψη του δοκιμίου προς τη ροπή αντίστασης που αναπτύσσεται σε αυτό. Βλέπετε τον τύπο, βλέπετε εδώ τη συσκευή της κάμψης, βλέπετε εδώ κάτω, γι' αυτό λέγεται τριών σημείων, το δοκίμιο το οποίο έρχεται εδώ μέσα, θα το δείτε και μετά, πατάει κάτω σε δύο ράουλα και εφαρμόζεται μια ροπή από πάνω. Εδώ πιο μεγενθυμένη η εικόνα. Απαιτούνται από το πρότυπο τουλάχιστον 10 δοκίμια και από αυτά τα 10 δοκίμια, από τις 10 δοκιμές που γίνεται, βγαίνει ο μέσος όρος, μία τιμή. Και η συνήθις διαστάση του δοκιμίων είναι 18 επί 9 επί 3, δηλαδή μήκος επί πλάτος επί ύψος. Η διαδικασία είναι η ξήραση του δοκιμίου πριν τη δοκιμή. Τα δοκίμια ξηραίνονται στους 70-5 βαθμούς μέχρι επίτευξη σταθερής μάζας. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία μετά πώς πάει το δοκίμιο συνήθως. Τοποθετούμε το δοκίμιο στους δύο κυλίνδρους, εδώ κάτω όπως βλέπετε, στήριξης και προοδευτικά φορτίζουμε, γίνεται φόρτιση στο μέσο με ρυθμό επιβολή, με σταθερή επιβολή τάσης, δηλαδή είναι 0,25 συν πλην 0,05 μεγαπασκάλ το σεκόντ, μέχρι τη θράψη. Στο τέλος μετράμε το πάχος και πλάτος του δοκιμίου κοντά στο επίπεδο της θράψης εδώ. Και καταγράφουμε το μέσο όρο, την τυπική απόκληση και ελάχιστη προσδοκόμενη τιμή. Η ελάχιστη προσδοκόμενη τιμή είναι, υπολογίζεται από τις τιμές που λαμβάνουμε από τα 10 δοκίμια που έχουμε σπάσει. Εδώ είναι το πιστοποιητικό που βγαίνει στο τέλος της δοκιμής. Βλέπετε για κάθε δοκιμή, βλέπετε πώς συμπεριφέρεται το κάθε δοκίμιο. Γι' αυτό παίρνουμε 10 διαφορετικά δοκίμια, γιατί είναι ένα φυσικό υλικό και σίγουρα δεν είναι κάθε υλικό. Τα φυσικά υλικά δεν είναι τόσο ομοιογενή όσο είναι τα συνθετικά τα οποία παράγονται στο εργαστήριο, γιατί εκεί διατηρείς και το παράγεις με το ίδιο ρετσέπ, με την ίδια συνταγή. Ενώ εδώ είναι η φύση όπως το έχει φτιάξει. Γι' αυτό οι δοκιμές αυτές που κάνουμε, μια παρένθεση εδώ, όταν έρχεται μια εταιρεία και θέλει να αποκτήσει το σύστημα CE που προαναφέραμε, το σύνολο των δοκιμών, το σύνολο του πιστοποιητικού διαρκεί για 10 χρόνια. Κάποιες όμως από τις δοκιμές, όπως είναι η πυκνότητα, το πορόδες, η δεταπορόφηση, πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 2 χρόνια. Και γιατί αυτό? Γιατί αλλάζει το μέτωπο εξόρυξης, οπότε σίγουρα θα έχει επέλθει και κάποια μικρή διαφοροποίηση στα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού. Γι' αυτό λοιπόν το σύνολο το πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια πρέπει να γίνει επανέλεγχος όλων των δοκιμών, ενώ αναδιετία
μόνο κάποιες βασικές δοκιμές. Προχωράμε στην αντοχή σε κάμψη υποσταθερή ροπή ή τεσσάρων σημείων. Η δοκιμή, η συσκευή είναι η ίδια, απλώς αλλάζει στην συσκευή, αλλάζουμε τις διαστάσεις των κυλίδρων, κάτω παραμένουν δύο οι κυλίδροι, αλλά βάζουμε και στο πάνω μέρος δύο κυλίδρους, ενώ πρώτα είχαμε έναν κυλίδρο, ενώ τώρα εξασκείται πίεση από δύο κυλίδρους. Και για κάθε δοκίμη η αντοχή κάμψης υπολογίζεται από τη σχέση που βλέπετε, η δύναμη επί το μήκος, επί το πλάτος, επί το ύψος στο τετράγωνο των δοκιμίων. Απαιτούνται επίσης 10 δοκίμια. Οι συνήθεις πάλι διαστάσεις είναι 18 επί 9 επί 3, όπου 3 είναι το πάχος του δοκιμίου. Και να αναφέρω εδώ ότι εάν το πάχος, το πλάτος και το μήκος του δοκιμίου είναι εξάρτηση του πάχους. Εάν το πάχος, το πλάτος δηλαδή, είναι 3 φορές το πάχος. Εάν το πάχος αλλάξει και γίνει 4, τότε θα αλλάξουν και οι διαστάσεις στο πλάτος και στο μήκος του δοκιμίου. Πάλι εδώ βλέπετε το πιστοποιητικό στο τέλος. Και προχωράμε στην επόμενη μηχανική δοκιμή, που είναι η μονοαξονική θλίψη. Είναι ο λόγος του φορτίου, εδώ βλέπουμε τη συσκευή, είναι ο λόγος του φορτίου που προκαλεί τη θράψη του δοκιμίου προς το εμβαδόν της εγκάρσιας, της κάθετης, δηλαδή προς τη διεύθυνση φόρτισης διατομής. Εδώ βλέπουμε, είναι κυβικά δοκίμια που έχουμε, θα δείτε και μετά τις διαστάσεις, και εδώ βλέπουμε δοκίμια μετά το πέρας της δοκιμής, πώς έχουν φύγει, ας πούμε, κάποιες φλίδες, πώς έχουν σπάσει. Όπως και στις προηγούμενες δοκιμές, στις κάμψεις και στη θλίψη, τα τουλάχιστον 10 δοκίμια κυβικά ή κυλιντρικά είναι απαιτούμενα. Οι διαστάσεις των κυβικών δοκιμίων είναι ή 5 επί 5 επί 5 εκατοστά ή 7 επί 7 επί 7 εκατοστά, και στα κυλιντρικά είναι το ίδιο. Δηλαδή ή 5 επί 5 διάμετρος προς ύψους ή 7 επί 7. Οι επιφάνειες θλίψης είναι επίπεδες μεταξύ τους. Αυτό παίζει πάρα πολύ. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στα δοκίμια, ώστε οι επιφάνειές τους να είναι επίπεδες και κάθετες στον άξονα του δοκιμίου. Η ξήρανση πάλι των δοκιμίων είναι στους 70 συν 5 βαθμούς μέχρι επίτευξη σταθερής μάζας. Μετράμε σύμφωνα με το πρότυπο σε σταθερά χρονικά διαστήματα και αφού σταθεροποιηθεί η μάζα, τότε μόνο εκτελείται η δοκιμή. Κάποια δοκίμια σταθεροποιούνται στις 48 ώρες. Έχουμε φτάσει και δοκίμια να έχουν σταθεροποιηθεί στις 96 ώρες. Γι' αυτό ο χρόνος που διάρκειας εκτέλεσης όλων των δοκιμών, η ολοκλήρωση όλων των δοκιμών, κυμαίνεται. Μπορεί να ο μίνιμουμ για όλες τις δοκιμές είναι γύρω στις 40 εργάσιμες μέρες, μπορεί να πάει και στις 50. Τοποθετούμε το δοκίμιο στο κέντρο της συσκευής που είδαμε προηγουμένως, ανάμεσα στις πλάκες ποίησης, και η αύξηση του φορτίου γίνεται πάλι εδώ με ρυθμό επιβολής τάσης 1 συν 0,5 MPa το δευτερόλεπτο, μέχρι τη θράψη. Και γίνεται η καταγραφή του μέσου όρου, της τυπικής απόκλησης και της συντελεστή διασποράς. Εδώ είναι επίσης το πρωτόκολλο προσδιορισμού της αντοχής σε θλίψη, καταγράφονται οι υπεύθυνοι της δοκιμής, η ημερομηνία εκτέλεσης, η σειρά, αυτός είναι ένας κωδικός που παίρνει κάθε δοκίμιο, κάθε τύπο υλικού που έρχεται στο εργαστήριο και είναι μοναδικός. Μπορεί να έρθει κάποιος ύστερα από 3 χρόνια, γιατί παρένθεση και εδώ πάλι στο τέλος κάθε δοκιμής κρατάμε από κάθε υλικό που έχουμε ελέγξει ένα αντίδειγμα στο αρχείο για να ξέρουμε για ποιο υλικό μιλάμε και ποιο υλικό αντιστοιχεί σε αυτό το κωδικό. Το τι υλικό είναι, εδώ είναι θάσος, είναι ο πελάτης, φαίνεται η δειγματοληψία έγινε από την εταιρεία. Αν σπάνια κάνουμε και εμείς, μπορεί ο πελάτης να θέλει να κάνουμε τη δειγματοληψία εμείς, οπότε μπορούμε να πάμε εκεί και να κάνουμε τη δειγματοληψία εμείς, αλλά αυτό έχει μεγαλύτερο κόστος. Και εδώ από κάτω βλέπετε τις
το μέσο όρο όλων των δοκιμών και στο τέλος την τυπική απόκληση και αυτά που προαναφέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις μηχανικές δοκιμές. Η επόμενη είναι η αντίσταση σε απόκληση, αντίσταση σε τριβή, μέθοδο Μπέμε. Αυτή ήταν και με το γερμανικό πρότυπο. Δεν έχει αλλάξει η συσκευή, απλώς έχει αλλάξει ο τρόπος. Βλέπετε τη συσκευή εδώ. Η αντίσταση σε τριβή εκφράζεται σε κυβικά εκατοστά ανά 50 τετραγωνικά εκατοστά και δίνεται ως η απώλεια του όγκου που υφίσταται το δοκίμιο μετά την υποβολή του στη διαδικασία της τριβής. Βλέπετε εδώ το δοκίμιο πάνω στο δίσκο, εδώ στο κανάλι αυτό μπαίνει από τριβικό υλικό, θα σας δείξω κατόπιν. Έχει επίσης ένα βάρος, συγκεκριμένο φορτίο και αυτό θα μου πει κάποιος και πώς ξέρουμε ότι αυτό το φορτίο είναι σταθερό. Κάθε χρόνο, εκτός τη διαδικασία της διαπίστευσης που έχουμε εμείς από το ΕΣΥ, κάθε χρόνο είμαστε πριν να γίνει η διαπίστευση στην επάρκεια τη δικιά μας, αν εμείς είμαστε επαρκείς το να κάνουμε αυτές τις δοκιμές, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διακριβώσουμε όλα τα όργανα σε εργαστήριο το οποίο επίσης είναι διακριβωμένο και μπορεί να εκτελέσει τον έλεγχο των συσκευών, ότι οι συσκευές μετράνε σωστά. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλένδετη διαδικασία. Εδώ απαιτούνται τουλάχιστον 3 δοκίμια. Είναι κύβη με ακμή 71 συν πλη 1,5 χιλιοστό. Εδώ πρέπει να τονίσω επίσης ότι όταν αναφέρουμε ότι απαιτούνται, στέλνουμε στον πελάτη ότι απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα δοκίμια, όταν λέμε 71 συν πλη 1,5, δεν μπορεί να μας κόψει ο άλλος, δηλαδή να μας στείλει δοκίμια τα οποία να είναι 73,5 ή 74. Γιατί δεν θα μπορέσει το υλικό να μπει στην οπή τη συγκεκριμένη, γιατί η συσκευή έχει συγκεκριμένη οπή και γι' αυτό απαιτούνται να είναι, όταν λέμε ότι απαιτούνται αυτών των διαστάσεων δοκίμια, τότε πρέπει να τα έχουμε σε αυτές τις διαστάσεις. Η επιφάνεια εξέταση της τριβής και οι απέναντι επίπεδες και παράλληλες να είναι μεταξύ τους, όπως και στη θλίψη. Βλέπετε εδώ πάλι τη συσκευή, αυτό είναι ένα το αποτριβικό, αποξυστικό υλικό. Η ξήρανση των δοκιμίων πάλι γίνεται εδώ στους 70 συν 5 βαθμούς μέχρι η επίτευξη σταθερής μάζας. Τοποθετούμε το δοκίμιο στο δίσκο της συσκευής Μπέμε. Τροφοδοτούμε το διάδρομο αυτό που σας έδειξα εδώ με 20 γραμμάρια υλικού τριβής που είναι τεχνητό κορούνδιο. Έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και όταν το προμηθευόμαστε αυτό, από το προμηθευτεί από το εξωτερικό, απαιτούμε να συνοδεύεται από προδιαγραφές, οι οποίες έχουν γίνει σε διαπιστευμένο εργαστήριο, δηλαδή ό,τι χρησιμοποιούμε, ή όργανα χρησιμοποιούμε, ή υλικά, αναλώσιμα υλικά χρησιμοποιούμε, ή πρέπει να είναι διακριβωμένα και διαπιστευμένα. Και το εργαστήριο και τα υλικά. Το φορτίο, όπως σας είπα, αυτή η μάζα εδώ, η μπάλα που βλέπετε πάνω, έχει 294 συν 3 νιούτων το φορτίο και ασκούνται 16 περίοδοι των 22 στροφών. Δηλαδή κάθε υλικό για 22 στροφές επί 16 περίοδους τρίβεται. Μετά από κάθε περίοδο καθαρίζουμε το διάδρομο της τριβής και τη στροφή της επιφάνειας εξέτασης στρίβουμε κατά 90 μοίρες προς την ίδια κατεύθυνση και τοποθετούμε νέο υλικό τριβής. Και κάθε 4 περιόδους και μετά το πέρας των 16 περιόδων καθαρίζουμε το δοκίμιο και ζυγίζουμε το δοκίμιο για να βλέπουμε την σταδιακή απώλεια του όγκου. Η επόμενη μηχανική δοκιμή είναι ο προσδιορισμός της ολισθηρότητας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι η τιμή αντίσταση σε ολισθηρότητα.
αποτελεί μέτρο της τριβής μεταξύ του ελαστικού καουτσού που βλέπετε εδώ πάνω στο βραχίωνα που είναι όρθιος, του εκκρεμούς και της επιφάνειας ελέγχου. Η επιφάνεια ελέγχου είναι εδώ κάτω και παρέχει μια τυποποιημένη τιμή αντίσταση σε ολισθηρότητα και μετρείται σε ξηρή και υγρή κατάσταση. Εδώ βλέπετε τους αριθμούς που επιτυγχάνει μετά την ολίσθηση ο βραχίωνας. Όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης, τόσο ακατάλληλο είναι το υλικό για εξωτερική κυρίως χρήση και ειδικά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στην υγρή κατάσταση. Δεν πρέπει, εδώ σας το λέω, παρένθεση, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ποτέ γυαλισμένα κυρίως μάρμαρα ή άλλα διακριτικά πετρώματα, γρανίτης ή οτιδήποτε είναι αυτό, σε εξωτερική εφαρμογή. Γιατί με την πρώτη σταγόνα της βροχής, με το πρώτο νερό, αυτά είναι κίνδυνος θάνατος για τους πεζούς. Εδώ βλέπετε τη βάση που τοποθετούμε το δοκίμιο, γι' αυτό θα έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, το καουτσού, τα δοκίμια που ελέγχουμε, διάφορα δοκίμια, τα οποία μπορεί να έχουν διάφορες μορφές επεξεργαζομένης επιφάνειας, να είναι γυαλισμένοι, να είναι απλώς αποκοπή όπως βγήκε από το τελάρο, να είναι λίγο γυαλισμένες, ματ που λέμε, να είναι χτυπητές, να έχει διάφορες μορφές επεξεργασίας. Και εδώ βλέπουμε τη μέτρηση. Χρειάζομαστε, όπως σας είπα, 6 παραλληλεπίπεδα δοκίμια με βαδόν επιφάνειας, αυτό που είπαμε, 13,6 επί 8,6 εκατοστά. Γι' αυτό εδώ όταν λέμε 6,6, 8,6 και 13,6 το εννοούμε. Αν είναι μικρότερο θα επιπλέει μέσα στη δίκη και αν είναι μεγαλύτερο δεν θα χωράει. Η τοποθέτηση του δείκτη της συσκευής γίνεται στην κατακόρυφη θέση. Ελευθερώνουμε το βραχίωνα που σας έδειξα του εκκρεμούς και ολισθαίνει πάνω στο δοκίμιο. Και η συγκράτηση χειρονακτικά του βραχίωνα και καταγραφή της ένδειξης στη σχετική κλίμακα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυτή μέχρι ότου 5 διαδοχικές μετρήσεις δεν διαφέρουν πάνω από 3 μονάδες. Και η υγρή κατάσταση, αυτό ήταν η ξηρή, για την υγρή κατάσταση βαφτίζουμε τα δοκίμια σε νερό για 2 τουλάχιστον ώρες πριν και γίνεται κάθε φορά που ελέγχουμε ένα δοκίμιο, γίνεται διαβροχή της επιφάνειας του ελέγχου του δοκιμίου και του ελισθητήρα με απεσταγμένο νερό. Και η τελευταία μηχανική δοκιμή είναι ο προσδιορισμός του φορτίου θράψης στην οποία γύρωσης. Πρώτη-τελευταία. Απαιτούνται εδώ τουλάχιστον 5 δοκίμια. Όπως σας είπα, είναι μια πολύ δοκιμή απαραίτητη όταν το υλικό χρησιμοποιείται για όρθο μαρμάρωση. Τα δοκίμια είναι μορφής τετραγωνικών πλευρών 20 επί 20 συν ένα χιλιοστό και πάχους 3 πόντων, με τις επιφάνειές τους να είναι επίπεδες και παράλληλες μεταξύ τους. Δεν μας ενδιαφέρει στα δοκίμια να είναι γυαλισμένα ή αγιάλιστα, το ίδιο. Κάνουμε στο εργαστήριο, διανοίγουμε περιστροφικά εν υγρό 2 οπές διαμέτρου 10 χιλιοστών στο μέσο του πάχους του δοκιμίου και βάθος 3 εκατοστών στη 2 αντίθετης έδρας. Το τοποθετούμε μετά εδώ ανάμεσα στις 2 αυτές τις πλάκες όπου βιδώνεται και γίνεται η δοκιμή. Εδώ επίσης τα δοκίμια ξηραίνονται στους 70 βαθμούς μέχρι η επίτευξη σταθερής μάζας. Οι οπές, αφού βάζουμε το αγκύριο συγκεκριμένο πάλι με συγκεκριμένες προδιαγραφές και όταν τα προμηθευόμαστε όπως προανέφερα απαιτούμε να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό διακρύβωσής τους και οι οποίες γεμίζονται με τσιμέντο ταχείας πήξης και εισαγωγή του αγκυρίου αυτό. Το αγκύριο έχει 6 χιλιοστά, η οποία έχει 10 και το μήκος είναι 55 χιλιοστά. Το βάζουμε, το τοποθετούμε 25 χιλιοστά μέσα και το υπόλοιπο είναι έξω. Τα δοκίμια αφήνονται σε θερμοκρασία 20-5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον 48 ώρες ώστε να επέλθει η σταθεροποίηση της μάζας του τσιμέντου και μετά γίνεται η δοκιμή.
επιλέγει τη μεγαλύτερη απόσταση D1, D1 είναι αυτή εδώ βλέπετε στο σχήμα την ΟΠΗ. Και η D1 είναι η βάση της οποίας γίνεται η τοποθέτηση του δοκιμίου στη συσκευή με την αντίστοιχη τετραγωνική επιφάνεια προς τα κάτω. Ο ρυθμός αύξησης επίσης του επιβαλλόμενου φορτίου ενώ εδώ είναι 50 νιούτον το σεκόντ. Πάντα δουλεύουμε με χρόνους συγκεκριμένους που ορίζουν τα πρότυπα και όχι αυθαίρετους. Και το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι η αποκόλληση του τμήματος του δοκιμίου γύρω από την περιοχή του αγκυρίου. Εδώ δηλαδή. Βλέπετε τη δοκιμή. Εδώ στο τέλος έχουμε το πιστοποιητικό όπου έχει τη θράψη έχει και μετράμε τις διαστάσεις, το αποτύπωμα που έχει αφήσει η θράψη κλπ. Και η τελευταία μηχανική δοκιμή είναι ο προσδιορισμός της ενέργειας θράψης. Εδώ βλέπουμε μία πλάκα ενός διακοσμητικού πετρώματος, συγκεκριμένα εδώ είναι γρανίτης, μέσα σε ένα κυβότιο εγκυβωτισμένη σε άμμο. Η ενέργεια θράψης δίνει σε τζάουλ, σε μονάδα μέτρησης, τζάουλ, και υπολογίζει από τη σχέση τη μάζα επί την επιτάχυνση της βαρύτητας επί το ύψος, όπου η μάζα, είπαμε, τη σφαίρα σε κιλό, η μάζα της σφαίρας που πέφτει, που αφήνεται ελεύθερη από τη συσκευή, είναι 1,0216 κιλά, και αυτό διακριβώνεται κάθε χρόνο η μάζα της σφαίρας. Το ύψος, το ελάχιστο προσδιοριζόμενο ύψος ελεύθερης πτώσης της σφαίρας, που προκαλεί τη θράψη του δοκιμίου, και G είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας που είναι σταθερά. Βλέπετε εδώ, απαιτούνται εδώ 6 δοκίμια ορθογωνίου τετραγωνικής πλευράς, 20 επί 20 και το πάχος είναι 3 εκατοστά. Ξηραίνονται επίσης τα δοκίμια στους 70 σε 5 μέχρι την επίτευξη σταθερής μάζας. Ένα από τα δοκίμια θεωρείται δοκίμιο ελέγχου. Δοκιμάζουμε σε αυτό το δοκίμιο να δούμε από ποιο ύψος έσπασε, ώστε ανάλογα στα επόμενα 5 να αρχίζουμε από το συγκεκριμένο ύψος μείον κάποιο ύψος στη δοκιμή. Και κάθε δοκίμιο τοποθετείται στο υπόστρωμα άμμου της συσκευής έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρο πλευρικά. Είναι όπως τοποθετούνται κυρίως στο εξωτερικό, αν έχετε πάει θα έχετε δει κυρίως σε κεντροευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά διακινητικό πετρώματα και κυρίως γρανίτης, κυβόληθη γρανίτη διαφόρων διαστάσεων, τα οποία εγκυβωτίζονται μέσα σε άμμο, δεν κολλούνται με τσιμέντο ή απλώς είναι εγκυβωτισμένα σε υπόστρωμα άμμο και ενδιάμεσα έχουν πάλι άμμο. Η τοποθέτηση του δοκιμίου ελέγχου στη συσκευή γίνεται έτσι ώστε το κέντρο των μεγάλων επιφανειών του να βρίσκεται επί κατακόρυφου που διέρχεται από το κέντρο της σφαίρας. Γίνεται η πτώση της χαλήμινης σφαίρας από ύψος 100 χιλιοστά, 10 ύψος, η αύξηση του ύψους πτώσης κατά βήματα των 50 χιλιοστών, 5 πόντους, μέχρι τη θράψη του δοκιμίου. Και εδώ βλέπουμε πώς γίνεται η θράψη του δοκιμίου. Καταγράφουμε το ύψος της θράψης του δοκιμίου ελέγχου. Η επανάληψη της δοκιμής, είπαμε, στα υπόλοιπα 5 πλην του πρώτου, που είναι το δοκίμιο δοκιμής, το δοκίμιο, το αρχικό ύψος είναι το ύψος της θράψης του δοκιμίου μείον 15 πόντου, αλλά όχι μικρότερο από 10 εκατοστά. Και η καταγραφή του ύψους θράψης για κάθε δοκίμιο. Αν ένα δοκίμιο σπάσει με την πρώτη πτώση, τότε το αποτέλεσμα απορρίπτεται, γιατί το υλικό μάλλον είχε κάποιο κρυφό κομμό, κάποιο σπάσιμο κρυφό. Τελειώσαμε λοιπόν με τις μηχανικές δοκιμές. Και θα προχωρήσουμε στις φυσικές δοκιμές που εκτελούνται επίσης εδώ στο εργαστήριο, όπως είπαμε, με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και οι δοκιμές αυτές είναι η φαινόμενη πυκνότητα με το πρότυπο 1936, η υδαταπορρόφηση ατμοσφαιρική ποιήση με το πρότυπο 13755, η υδαταπορρόφηση λόγω τριχοειδών και η πετρογραφική εξέταση. Η φαινόμενη πυκνότητα και το ανοιχτό πορόδος προσδιορίζονται με το ίδιο πρότυπο, με το EN1936. Εδώ βλέπουμε μια συσκευή καινού,
Η φαινόμενη πυκνότητα είναι ο λόγος της μάζας που ψηρούνται και μείω προς το φαινόμενο όγκο του. Ο φαινόμενος όγκος είναι ο όγκος που οριοθετείται από την εξωτερική επιφάνεια του δοκιμίου συμπεριλαμβανομένων των όποιων κενών έχει το υλικό. Και το ανοιχτό πορόδος είναι ο λόγος, ως ποσοστό επί της 100, του όγκου των ανοιχτών πόρων προς το φαινόμενο όγκο του δοκιμίου. Εδώ βλέπετε τη μάζα σε ξηρή κατάσταση, σε υγρή κατάσταση. Απαιτούνται τουλάχιστον 6 δοκίμια. Κύβη, ακμήση κύλινη διαμέτρου 70 συν 5 ή 50 συν 5 χιλιοστά. Εδώ βλέπουμε τοποθετούνται τα δοκίμια στο φούρνο όπου επιτυγχάνεται η ξύρανση στους 70 συν 5 βαθμούς μέχρι την επίτευξη σταθερής μάζας. Και μετά βλέπετε εδώ τη συσκευή καινού, τοποθετούνται, εδώ βλέπετε γίνεται η μέτρηση των δοκιμίων εμβαπτιζόμενα σε νερό, εδώ βλέπετε την τοποθέτηση στο κενό. Είπαμε, τοποθετούμε το δοκίμιο στο δοχείο δημιουργίας καινού, γίνεται βαθμιαία ελάττωση της πίεσης, συν 2 συν πλην 0,7 κιλοπασκάλ ή 15 συν πλην 5 μιλιμέτρη υδραργύρου, διατηρείται η πίεση αυτή για 2 ώρες, γίνεται μετά εισαγωγή απιονισμένου νερού στο δοχείο στους 20 βαθμούς Κελσίου συν 5 και έπειτα από αυτό το χρόνο επαναφέρουμε το δοχείο σε ατμοσφαιρική πίεση με τα δοκίμια μέσα στο νερό για άλλες 24 ώρες. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Έχει προγραμματιστεί το δοχείο του καινού και οι 2 ώρες αρχικές και πότε θα κάνει εισαγωγή νερού και πότε σου θα μείνει. Και μετά σπάει το κενό. Μετά γίνεται η ζύγιση κάθε δοκιμίου πρώτα εμβαθισμένο στο νερό και γίνεται η καταγραφή της μάζας του στο νερό. Μετά προσδιορίζεται η μάζα του κορεσμένου με νερό δοκιμίου. Και υπολογίζουμε το μέσο όρο φαινόμενης πυκνότητας και του ανοιχτού πορόδους. Μετά έχουμε τον προορισμό της εδαταπορρόφησης σε ατμοσφαιρική πίεση. Εδώ βλέπουμε στη συσκευή είναι ένα υδατόλουτρο. Την υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση είναι ο λόγος της μάζας του νερού που απορροφάται από κορεσμένο δοκίμιο προς την ξηρή μάζα του δοκιμίου. Ως επί της 100 δίνεται και αυτό. Και ορίζεται ως υδαταπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση. Εδώ βλέπουμε τον τύπο που υπολογίζουμε. Και εδώ απαιτούνται 6 δοκίμια τουλάχιστον. Το πρώτο που λέει 6. Εσύ, αν θες, μπορείς να κάνεις 8. Αν εσύ για διάφορους λόγους θες να κάνεις 10, μπορείς να κάνεις 10. Ή αν το απαιτήσει ο πελάτης, αν εκτελείς δοκιμή για υπέρ τρίτων. Τα δοκίμια είναι κυβικά ή κυλινδρικά. Πάλι 70 συν 5 ή 50 συν 5 χιλιοστών. Εδώ βλέπουμε ότι τοποθετούνται στο φούρνο για την ξύρανση και μετά στο υδατόλουτρο. Στο υδατόλουτρο για 48 ώρες και οι εμβαφτίσεις κάθε μία ώρα μέχρι ύψους. Πρώτα γίνεται μία ώρα στο μισό του ύψους των δοκιμίων βάζουμε νερό, μετά αυξάνουμε το ύψος του νερού στα 3 τέταρτα του δοκιμίου και μετά πλήρως. Δηλαδή γίνονται σταδιακά εμβαφτίζονται στο νερό. Μετά γίνεται η ζύγιση των κορεσμένων δοκιμίων στις 48 συν 2 ώρες και πλήρης εμβάπτιση για άλλες 24 ώρες και ξανά ζύγιση μέχρι να επιτευχθεί σταθερή υγρή μάζα. Και αυτό έχει διάρκεια πάνω από πολλές φορές και 96 και πάνω από 100 ώρες. Μετά έχουμε την υδαταπορρόφηση λόγω τριχοειδών. Εδώ απαιτούνται επίσης 6 δοκίμια. Πάλι τα ίδια δοκίμια. Είναι κύβη ακμής κυλίνδρη διαμέτρου 75 συν 5 χιλιοστά. Τα δοκίμια πάλι επιτυγχάνεται ξύρανση μέχρι την επίτευξη σταθερής μάζας. Τοποθετούμε τα δοκίμια σε δοχείο μια μικρή δεξαμενή, ένα σαν ταψί, με βάθος νερού να είναι 3 συν πλην 1 χιλιοστά. Δηλαδή να έχει απλώς μία μικρή επιφάνεια ύψους 3 χιλιοστών με νερό και αρχίζει ο χρόνος. Διατηρούμε αυτή τη στάθμη του νερού σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Ζυγίζουμε τα δοκίμια σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
σκουπίζοντας όταν τα βγάζουμε από το νερό, σκουπίζουμε μόνο την κάτω επιφάνεια που πατάει μέσα στο νερό, με νοπό πανί, και κάνουμε τουλάχιστον 7 μετρήσεις. Η επιλογή των χρονικών διαστημάτων, δηλαδή το 5, 10, 15, 30 λεπτά, 1 ώρα, 8 ώρες, 24 ώρες, εξαρτάται από τον τύπο του πετρώματος. Εάν υπάρχουν κάποια πορώδη υλικά, κάποιοι τραβερτίνες ή κάποιοι ψαμίτες, που η απορρόφηση του νερού γίνεται πολύ γρήγορα, οπότε εκεί οι μετρήσεις μπορεί να είναι του λεπτού, δηλαδή σε 1, 2, 4, 8 λεπτά και να έχουν τελειώσει, να έχει πάει το νερό στην επιφάνεια του δοκιμίου. Και το τέλος της δοκιμής είναι όταν έχουμε δύο διαδοχικές ζυγίσεις, είναι μικρότερες από 1% της μάζας του νερού που απορροφήθηκε. Εδώ βλέπουμε το παράδειγμα του διαγράμματος παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δοκιμής υδαταπορρόφησης λόγω τριχοειδών. Εδώ έχουμε στο κάθετο άξονα είναι η μάζα του νερού που προσθέθηκε και εδώ είναι ο χρόνος, το άξονα του ψήφου. Συνεχίζουμε με την πετρογραφική εξέταση. Εδώ να σας πω ότι η πετρογραφική εξέταση είναι η μόνη εξέταση που δεν διαπιστεύεται, δεν μας διαπιστεύουν από το ΕΣΥΔ. Και γιατί? Ο λόγος είναι ότι ναι, με τα μικροσκόπια μπορεί να διαπιστευθούν, να διακριβωθούν, η πετρογραφική όμως εξέταση δεν διαπιστεύεται γιατί επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, όταν βλέπει ο ένας το μικροσκόπιο, διαφορετικά μπορεί να πει ότι είναι το ένα ορυκτό, ο άλλος να το πει διαφορετικά ή το χρώμα μπορεί να το δώσει ο ένας να το θεωρήσει τεφρό λευκότεφρο, ο άλλος να το πει τεφρό λευκό. Οπότε δεν διακριβώνεται, επειδή επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Έχουμε λοιπόν στην πετρογραφική εξέταση τη μακροσκοπική περιγραφή του πετρώματος και τη μικροσκοπική περιγραφή με βάση τα αποτελέσματα μια μικροσκοπική μελέτη σε δοκίμια λεπτών τομών. Εδώ βλέπουμε μια τομή, εδώ βλέπουμε το XRD που κάνουμε, το ακτινοδιάγραμμα που κάνουμε σε κάθε δείγμα που αναλύουμε, εκτός και τη χημική ανάλυση που κάνουμε. Προετοιμάζουμε δύο δοκίμια για κάθε τύπο. Το πάχος της λεπτής τομής είναι γύρω στα 0,025 συν 0,005 χιλιοστά. Οι διαστάσεις της λεπτής τομής είναι διαφορετικές για μικροκρυσταλλικά και για χονδροκρυσταλλικά, μεγαλύτερες διαστάσεις. Εδώ βλέπουμε διάφορα υλικά στο μικροσκόπιο. Η μακροσκοπική περιγραφή περιλαμβάνει το χρώμα. Όταν περιγράφουμε στην πετρογραφική εξέταση, την ορυκτολογική, το υλικό, μακροσκοπικά περιγράφουμε το χρώμα, τον ιστό, τις διαστάσεις των κρυστάλλων, των κόκκων, την παρουσία μικρορογμών, των πόρων, των κενών, των αξαλιώσεων που βλέπουμε. Και στη μικροσκοπική περιγραφή, βάση πάντα του προτύπου, πρέπει να περιγράψουμε την υφή, το σχήμα, δηλαδή τις διαστάσεις, την κρυσταλλική μορφή, τον τρόπο σύνδεση των κρυστάλλων ή των κόκκων ενός πετρώματος, που παρατηρούνται στη μικρή κλίμακα, τα ορυκτά που το απαρτίζουν, ορυκτολογική σύσταση και χαρακτηριστικά όπως η ογκομετρική του συμμετοχή, οι διαστάσεις, η μορφή, το σχήμα, η κατανομή, τα υπολείμματα απολιθωμάτων αν έχουν, αν υπάρχουν, φυτικά ή οργανικά υπολείμματα, μικροδιακλάσεις και κενά, τεκτονικές παραμορφώσεις, το βαθμό διατήρησης και ενδεχόμενη παρουσία μικροσκοπικών εξαλλειώσεων. Και έτσι ολοκληρώνεται μαζί με κάποιο φωτογραφικό υλικό που παίρνουμε με την κάμερα όταν παρατηρούμε το υλικό στο μικροσκόπιο. Και μακροσκοπικά έχουμε μακροσκοπική φωτογραφία και μικροσκοπική. Και πάμε, οδηγούμαστε προς το τέλος, πάμε στις περιβαλλοντικές δοκιμές. Είναι οι δοκιμές, όπως είπαμε, που εκτελούνται και αυτές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΙΕΕ, είναι ο προσδιορισμός της αντίστασης σε παγετό και ο προσδιορισμός της αντίστασης σε γύρανση από θερμικό ευνηδιασμό. Βασικές δοκιμές όταν τα υλικά είναι απαιτούμενες, δηλαδή όταν τα υλικά μας τα θέλουμε να τα εφαρμόσουμε, τα τελικά προϊόντα θέλουμε να εφαρμοστούν σε εξωτερικό χώρο. Και ανάλογα με τον χώρο
και την περιοχή που θα γίνει η εφαρμογή τους, θα πρέπει να ξέρουμε το πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή, εντάξει, οι καιρικές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα, πιθανά στην Κοζάνη, είναι διαφορετικές σίγουρα από ό,τι είναι στην Αθήνα. Αν και τώρα τελευταία έχουμε δει και τα αντίστροφα φαινόμενα. Και πάμε στον προβληματισμό της αντίστασης σε παγετό. Το πρότυπο 12371. Εδώ βλέπουμε αυτή τη συσκευή. Είναι ένα ψυγείο το οποίο κάνει αυτόματα και την ψήξη και τη θέρμανση και το νερό που εισέρχεται μέσα. Είναι όλα αυτόματα. Η αντίσταση των δοκιμίων των φυσικών λίθων σε παγητό προσδιορίζεται μέσω δοκιμής που περιλαμβάνει κύκλους ψήξης, απόψυξης στον αέρα και απόψυξη στο νερό. Συγχωρείτε. Εδώ βλέπουμε το φούρνο, εδώ βλέπουμε το υδατόλουτρο και εδώ βλέπουμε το εσωτερικό της συσκευής της ψήξης απόψυξης, του ψυγείου, ας πούμε, του λεγόμενου. Τα δοκίμια δεν μπαίνουν ατάκτως μέσα στο χώρο, ας πούμε, του ψυγείου, αλλά και εκεί το πρότυπο ορίζει το πώς θα μπουν και την απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους τα δοκίμια, τόσο για να κυκλοφορεί ο ψυχρός αέρας ανάμεσά τους, όσο και να όταν είμαστε στη διαδικασία της θέρμανσης, να κυκλοφορεί το νερό ανάμεσά τους. Έχουμε δύο ομάδες δοκιμίων, των 10 δοκιμίων κάθε φορά, μία για να εξεταστεί μετά τους κύκλους ψήξης απόψυξης και μία για να εξεταστεί χωρίς κύκλους. Η εξέταση αυτού που λέμε μετά και πριν τους κύκλους είναι ή σε θλίψη ή σε κάμψη και συγκρίνουν μετά το αποτέλεσμα σε κάμψη πριν τα δοκίμια υποστούν κύκλους ψήξης απόψυξης και μετά και βλέπουμε αν υπάρχει διαφορά. Σε κάποια υλικά δεν υπάρχει καμία διαφορά, δηλαδή δεν επηρεάζει καθόλου από τη διαδικασία της ψήξης απόψυξης και από τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή μεταφραζόμενα. Υπάρχουν όμως κάποια που χάνουν ένα μεγάλο ποσοστό και αν αυτό η απώλεια της αντοχής τους είναι πάνω από 20%, τότε τα δοκίμια καλό είναι να μην τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο, γιατί με την πάροδο του χρόνου αυτά θα αλλοιωθούν, θα σπάσουν, οπότε το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει αλλαγή του υλικού. Επιπλέον, εκτός των 10 δοκιμίων που είναι για τη δοκιμή, χρησιμοποιεί και ένα δοκίμιο, το πορόδος του οποίου να είναι ίσο ή μικρότερο από των υλικών που εξετάζονται, για να παρακολουθούμε τη θερμοκρασία των δοκιμίων. Κάνουμε μια οπή, βάζουμε ένα θερμόμετρο, ένα θερμοστοιχείο μέσα και παρακολουθούμε τις θερμοκρασιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια των κύκλων ψήξης απόψυξης. Όπως βλέπουμε εδώ, τα υλικά είναι μέσα στο ψυγείο που βλέπετε στα δεξιά σας, είναι εμβαπτισμένα στο νερό και βλέπετε εδώ και το δοκίμιο αναφοράς που έχει οπή, υπάρχει το θερμοστοιχείο μέσα στην οπή, είναι καλυμμένο με πλαστελίνη κυρίως, ώστε να μην αφήνει να μπει νερό μέσα. Και εδώ πάλι η διαδικασία γίνεται ξύρανση των δοκιμίων. Τα δοκίμια πριν στο υδατόλουτρο για 48 ώρες στους 20 βαθμούς Κελσίου, με σταδιακό εμποτισμό πάλι όπως είπαμε μισό, 3 τέταρτα του ύψους τους και πλήρη εμβάπτιση. Μετά τοποθετούμε τα δοκίμια στο δοχείο της συσκευής ψήξης απόψυξης. Κάθε κύκλος διαρκεί 12 ώρες και είναι 6 ώρες η περίοδος ψήξης στον αέρα και 6 ώρες η περίοδος απόψυξης με εμβάπτιση του δοκιμίου στο νερό. Και επαναλαμβάνουμε τους κύκλους έως το δεδομένο μέγιστο πλήθος κύκλου. Όταν για τη δοκιμή, όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε τα υλικά σε ορθομαρμαρώσεις, το πρότυπο λέει ότι πρέπει να γίνονται 14 κύκλοι ψήξης απόψυξης. Όταν εφαρμόζουμε τα υλικά, τα προϊόντα,
των διακοσμητικών πετρωμάτων, των μαρμάρων, των γρανιτών, των σχιστοπλακών κλπ. Σε εξωτερικές εφαρμογές, δηλαδή σε πλατείες έξω για να τα αποδεστρώσει κλωτιών, τότε η κύκλη είναι 56. Δηλαδή έχουμε σχεδόν ένα μήνα πρέπει να δουλεύει η συσκευή αυτή αυτόματα. Φυσικά γίνεται οπτική επιθεώρηση του δοκιμίου και εξέταση σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο και μετά γίνεται αντοχή σε κάμψη ή μονοξονική θλίψη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πριν προχωρήσω ότι τα δοκίμια κάθε 8 κύκλους περιστρέφονται μέσα στο θάλαμο ψήξης απόψυξης και γίνεται και οπτική παρατήρηση για να δούμε αν έχουν αλλοιωθεί ή όχι. Και προχωράμε στην δεύτερη περιβαλλοντική δοκιμή που είναι ο προσδιορισμός της αντίστασης γύρανση από θερμικό ευνηδιασμό. Αυτή είναι πρώτα για να κάνουμε αυτή τη συσκευή διαρκούσε πάρα πολύ επειδή χρειάζεται ταυτόχρονα και υδατόλουτρο και φούρνος. Πρώτα τα βάζαμε στο φούρνο, τα μετακομίζαμε, τα βάζαμε στο υδατόλουτρο. Αυτό τι είναι, όταν ήμασταν εδώ, στο εργαστήριο εννοώ, εν ώρα εργασίας το κάναμε. Όταν δεν ήμασταν και έπρεπε να γίνει αλλαγή, χάναμε χρόνο. Και καθυστερούσε πάρα πολύ, είναι μια πολύ χρονοβόρα, όπως την προηγούμενη δοκιμή της ψυχικής απόψυξης, δοκιμή. Δεν υπήρχε τέτοια συσκευή στο εμπόριο και σε συνεργασία με το πρότυπο και με μια ελληνική εταιρεία εδώ, την Eleni Clubware, κατασκευάσαμε αυτή τη δοκιμή, τη συσκευή, η οποία είναι διαπιστευμένη και διακριβωμένη από τα εργαστήρια ελέγχου των συσκευών και κάνουμε αυτή τη δοκιμή αυτόματα πλέον, οπότε έχουμε μετριάσει το χρόνο. Εδώ. Τι σημαίνει όμως η ανθεκτικότητα των φυσικών λίθων στη γύραση με θερμικό πλήγμα προσδιορίζεται μέσω σύγκρισης πρώτον του ανοιχτού πορόδους μιας ομάδας δοκιμίων πριν και μετά το θερμικό πλήγμα και την αντοχή σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο μεταξύ της ομάδας των δοκιμίων που έχουν υποστεί θερμικούς κύκλους και μιας ομάδας που δεν έχουν υποστεί. Άρα λοιπόν και εδώ πρέπει να έχουμε δύο σετ δοκιμίων. Ένα που τα ελέγχουμε για θερμικό με θερμικό πλήγμα, με θερμικό ευνηδιασμό, όπως λέμε, και μία ομάδα χωρίς. Βλέπετε εδώ τα δοκίμια, όταν είναι σε νερό, στον αέρα, στις θερμοκρασίες των 70 βαθμών, και όταν μπαίνουν στο νερό γίνεται αυτόματα βάθηση κάτω, έχουμε ένα υδατόλουτρο και αυτόματα, σαν στυλ ασανσέρ, κατεβαίνουν αυτόματα μέσα στο νερό και εμβαπτύνονται. Η ξύρανση πάλι γίνεται στους 70 μέχρι την επίδειξη της σταθερής μάζας. Τα δοκίμια υποβάλλονται σε μη καταστροφική δοκιμή προσδιορισμού του ανοιχτού σπορόδου με το πρότυπο που είπαμε στην αρχή, τη 1936. Στη συνέχεια τα δοκίμια ξυραίνονται εδώ στους 40 συν 5 για μια εβδομάδα, όχι στους 70 όπως ήταν τα άλλα, και έπεται επιβολή σε 20 κύκλους θερμικού πλήγματος. Εδώ ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει παραμονή του δοκιμίου για 18 ώρες σε αεριζόμενο φούρνο στους 70 βαθμούς ή πλην 5 και στη συνέχεια άμεση εμβάπτιση για 6 ώρες σε νερό βρύσης θερμοκρασίας 20 βαθμών στο υδατόλουτρο. Άρα λοιπόν ο κάθε κύκλος διαρκεί 24 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν όταν λείπαμε τα Σαββατοκύριακα από το εργαστήριο, γιατί δεν ήταν δυνατόν να ερχόμαστε σε Σαββατοκύριακα να κάνουμε αυτή τη δοκιμή ή τα απογεύματα όταν φεύγαμε, πόσο κρατούσε αυτή η δοκιμή. Και μετά τους 20 κύκλους γίνεται η ξύραση του δοκιμίου στους 70 βαθμούς μέχρι την επίτευξη σταθερής μάζας και ακολουθεί οπτικός έλεγχος πάλι και βλέπουμε και συγκρίνουμε με τα δικαίωμα αναφοράς και καταγράφουμε τις τυχόν μεταβολές. Κάποια υλικά τα οποία υπάρχει, ας πούμε, στην επιφάνειά τους υπάρχει κάποιο οξείδιο το οποίο δεν φαίνεται, κάποιο σιδηροπυρίτης παράδειγμα ή κάτι άλλο, θα δείτε, το οποίο με μάτι γυμνό δεν το βλέπεις, θα δείτε μετά τη διαδικασία αυτών
των θερμοκρασιακών μεταβολών, θα δείτε ότι στις επιφάνειες πάνω σχηματίζεται μια οξείδωση. Και πάλι κάνουμε το ακολουθή δοκιμή προσδιορισμού του ανοιχτού σπορόδους για να δούμε πόσο αυτή η δοκιμή έχει επηρεάσει το υλικό. Και τέλος γίνεται η αντοχή σε κάμψη, από συγκεντρωμένο φορτίο, τριών σημείων δηλαδή, και στα δοκίμια αναφοράς. Και συγκρίνουμε και την κάμψη πριν και την κάμψη μετά και το πορόδες πριν και το πορόδες μετά και δίνουμε δύο συντελεστές. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει την παρουσίαση των δοκιμών που έχουμε, που γίνονται, των τριών σε μηχανικές, περιβαλλοντικές και φυσικές. Εδώ έχουμε, βλέπετε, μια γενική άποψη του εργαστηρίου με τα δοκίμια που είναι για έλεγχο, με τις διάφορες συσκευές και επίσης υπάρχουν και διάφορα κοπτικά μηχανήματα, τροχή, μεγάλη, για να κόβουμε και μεγάλη δοκίμια, αν θέλουμε να διαμορφώσουμε εμείς τα δοκίμια. Εδώ είναι για να βγάζουμε καρότα, καροταρίες, για να βγάζουμε καρότα στο εργαστήριο, όταν θέλουμε κυλινδρικά δοκίμια. Και επίσης εδώ μπορούμε να πάμε, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε και άλλη καροταρία, μπορούμε να πάμε στο λατομείο και να κάνουμε εμείς δειγματοληψία και να πάρουμε κυλινδρικά δοκίμια, εάν αυτό το απαιτεί. Μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω αν το μπορείτε να το δείτε αυτό, συγγνώμη, εδώ δεν μπορούμε να το δούμε, ένα μικρό βιντεάκι, αλλά θα το δείτε μετά. Είναι ένα μικρό βιντεάκι που παρουσιάζουμε το εργαστήριο λίθους της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής Οπλοσύνης, που με τις δόκουμε. Μερικά από τα έργα τώρα που έχουμε κάνει σαν εργαστήριο είναι ο Άτλατος των Μαρμάρων. Μπορείτε να τον επισκεφτείτε. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί για πρώτη φορά φέτος ολοκληρώθηκε και σε ψηφιακή μορφή. Μπορείτε να τον επισκεφτείτε στο site της ΕΑΓΜΕ. Είναι IKEA. Αν μπείτε www.eagme.gr και πάτε στις ψηφιακές εφαρμογές, θα δείτε το Geoportal, τη γεωπύλη της ΕΑΓΜΕ. Μέσα εκεί θα δείτε τον Άτλαντα Μαρμάρων. Έχουμε μέχρι στιγμής 89 τύπους, όπου υπάρχουν γίνεται εξόρυξη υλικών και πάμε, να μην πάω στη Θάσο λόγω καταγωγής δικιά μου, να πάω στην περιοχή τη δικιά σας, να πάμε εδώ στο Δρανόβαλτο. Κύριε Λασκαρίδη, παρακαλώ. Κάνει share μόνο το PowerPoint, εμείς βλέπουμε ακόμα τη διαφάνεια, δεν μπορούμε να δούμε την ιστοσελίδα. Οπότε θα το δείτε εσείς. Θα δεν το ξέρω δούμε γιατί. Εμείς, ναι. Μπορώ να το κάνω αυτό, όχι, μάλλον όχι. Θα έπρεπε να σταματήσετε αυτό το share και να κάνετε share. Κάνω άλλο. Okay. Οπότε θα μπορέσετε να μπείτε εσείς να το δείτε. Βεβαίως. Τώρα έχω πάει πίσω. Λοιπόν, εδώ είπαμε, είναι ο Άτλαντας, θα μπείτε στο www.eagme.gr να δείτε όλα τα μάρμαρα και εδώ είναι μια τελευταία δουλειά που έχουμε κάνει, είναι τα δομικά πετρώματα του Αιγαίου, το οποίο επίσης είναι στον Άτλαντα και μπορείτε να το και στο site της EAGME, είναι σαν flipbook, μπορείτε να το ξεφυλίσετε και να το μελετήσετε. Είναι για κάθε υλικό. Έχουμε τη γεωλογία του, τα χαρακτηριστικά του, τα αισθητικά χαρακτηριστικά του, διάφορες εφαρμογές του υλικού. Αυτό πώς θα το δούμε τώρα για να κάνουμε να δείτε το βίντεο αυτό ή μπορείτε να το δείτε εσείς. Το έχετε το τέτοιο για να μην τρώμε και άλλο το χρόνο επειδή πλησιάζει προς το τέλος, να αφήσουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Αυτό θα το ανεβάσετε έτσι, δεν θα γίνει η ανάρτηση, κύριε Καπαγγελίδη. Ναι, βεβαίως. Οπότε μπορεί ο καθένας από τους φοιτητές και τους ενδιαφερόμενους να πατήσει εδώ στη διεύθυνση αυτή και να δει έτσι ένα τρίλεπτο βίντεο
για το πώς γίνονται οι δοκιμές και το τι μια συνέντευξη δικιά μου, το πώς γίνονται, τι κάνουμε εμείς σαν διεύθυνση. Πριν κλείσω, θα πρέπει να σας παρουσιάσω και το προσωπικό του εργαστηρίου. Αυτοί είμαστε, από δεξιά ο συνάδελφος Πατρώνης, ο Μιχάλης, εδώ στη συσκευή της θλίψης. Είναι μεταλλιολόγος, ο υποφαινόμενος, ο ομιλών εγώ, εδώ στην συσκευή οπής αγκύρωσης. Η ψυχή του εργαστηρίου, ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Κουσερής, ο εργοδηγός. Ο συνάδελφος, ο Χρήστος, ο Πατρέχας, που κάνει όλες τις ορυκτολογικές, πετρογραφικές μελέτες, μεγάλη πείρα. Και η συνάδελφος, η Αγγελική Αραπάκου, την οποία την έχουμε 5 χρόνια κοντά μας, που ήταν μέσω των διαφόρων προγραμμάτων. Τώρα θα την αποχωριστούμε τέλους του έτους και να δούμε πώς θα γίνει να ξαναέρθει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και είμαι όλος αυτιά. Ελπίζω να κάτι να σας έδωσα, να πάρετε μια μυρωδιά το τι κάνουμε στο εργαστήριο και σας περιμένουμε και από κοντά ή μέσω μιας εκπαιδευτικής εκδρομής πιθανά που θα θέλετε να κάνετε, να έρθετε να δείτε το εργαστήριο ή αν θέλετε παράλληλα να ξαναγηθείτε και στο Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο, το οποίο ανοίγει τις πόρτες όσον ούπου ήδη έχει αρχίσει ανεπίσημα, να ξαναγηθείτε και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.